Νεκρά ζώα σε αποσύνθεση, δυσοσμία, δεκάδες έντομα, ακόμα και φίδια, υπάρχουν σε ένα εγκαταλελειμμένο οίκημα στη συμβολή των οδών Χρήστου Τσούντα και Πινδάρου, πολύ κοντά στο πάρκο της πυκνοκατοικημένης συνοικίας Χιλιαδού, στα βόρεια της πόλης του Βόλου. Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού διαμένουν εκτός νόμου Μαγνησίας και εφόσον το σπίτι αναμένεται να γκρεμιστεί λόγω του σχεδίου πόλεως, όπου προβλέπεται η διάνοιξη δρόμου, αρνούνται να το συντηρήσουν. Οι κάτοικοι της περιοχής επανειλημμένα έχουν ενοχλήσει τη Δημοτική Αρχή ώστε να προχωρήσει στη διάνοιξη του δρόμου, όμως αυτή καθυστερεί σημαντικά. Ο Δήμος μας λέει δεν μπορούμε να μπούμε μέσα γιατί είναι ξένη ιδιοκτησία. Παίρνουμε την ιδιοκτήτρια τη μία από τις πολλές, μας λέει όχι, με το έχει δεσμεύσει ο Δήμος και τι θα πληρώνω εγώ εδώ για να καθαρίζεται και μένουμε εμείς με το πρόβλημα. Επιπλέον, εικόνα πλήρους εγκατάλειψης παρουσιάζουν και τα δύο στενάκια όπου με την πρώτη βροχή μετατρέπονται στην κυριολεξία σε έλος. Στον κύριο Δανιλόπουλο, από όταν είδαμε, στον κύριο της καθαριότητας, τον αντιδήμαρχο μου διαφεύγει το όνομά του, τον κύριο Σταματίου, τον προϊστάμενο της καθαριότητας. Στη Διεύθυνση Υγείας, στην οποία από το 2008, αν θυμάμαι καλά, τα έχω εδώ, έχει αποφανθεί επανειλημμένα προς τον Δήμο ότι είναι επικίνδυνη ανθυγινή εστία και πρέπει να επιληφθούν. Από την πίσω πλευρά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού, αποκολλώνται συνεχώς κομμάτια σοβάδων που πέφτουν στον αύλιο χώρο παρακειμένη. Και ευτυχώς μας κατάλαβε, θα το πω, είμαι πτυχιούχος, αλλά θέλω έτσι να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει. Με τους πτυχιούχους δεν κατησυνεννοούμουν. Με τον εργάτη με κατάλαβε και ήρθε ο καημένος εδώ και τις μάζεψε και μας απάλλαξε από τη δυσοσμία. Αλλά σας πληροφορώ ότι μπορεί αύριο να δούμε ένα κοπάδι ζώων πάλι εδώ ψόφιο. Έχει γίνει δηλαδή νεκροταφείο ζώων.